Κύριε Πρόεδρε, εμείς ήρθαμε να σας ενημερώσουμε για το νόμο που ψηφίστηκε σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες. Θεωρούμε ότι είμαστε τυχεροί που σας βλέπουμε εντός του Προεδρικού Μεγάλου, γιατί είστε ένας άνθρωπος που για το ίδιο ζήτημα έχει δώσει μάχες στο παρελθόν. Νομίζουμε ότι κατ' εφαρμογή του συντάγματος μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα, ώστε να αποφύγουμε λυπηρά φαινόμενα που υπήρχαν στο παρελθόν. Είμαστε αισιόδοξοι, διότι η όλη διαδικασία στη Βουλή έδειξε ότι μπορούμε με προσπάθεια να σχηματίσουμε πλειοψηφίες πέραν της κυβερνητικής πλειοψηφίας και πέραν των πλειοψηφιών που καταγράφονται σε μια απλή ψηφοφορία. Είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση πάνω σε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει εδώ και πολλά χρόνια το δημόσιο βίο της χώρας και όχι μόνο. Και εύχομαι και ελπίζω η εφαρμογή της νεότευτης νομοθεσίας να οδηγήσει επιτέλους την οριστική εμπέδωση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος. Και μέσα από αυτή την εμπέδωση να επιτευχθεί επιτέλους ένας διπλός στόχος: η διασφάλιση της πολυφωνίας και της ανεξαρτησίας στην ενημέρωση προς συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και δεύτερον η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαπλοκής. Σε αυτό πιστεύω ότι θα υπάρξουν συμπαραστάτες από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Είναι ένας στόχος ο οποίος αφορά τον τόπο γενικότερα και το λαό μας, αλλά κυρίως αφορά την εφαρμογή του ίδιου του συντάγματος. Είναι κρίμα ύστερα από τόσα χρόνια διατάξεις του συντάγματος, οι οποίες έγιναν δεκτές με ευρύτερη πλειοψηφία την εποχή εκείνη, οι διατάξεις αυτές σε πολλά πράγματα να μένουν γράμμα κενό περιεχομένου. Όλοι μας φέρουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί για αυτό το μεγάλο κενό. Καιρός να αγωνιστούμε όλοι, έστω και με αυτή την καθυστέρηση, για να πάψει να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Ξανά σας εύχομαι να πάνε όλα καλά.